Πάρης Κατσίβελος. Καλώς ορίσατε, κυρία Οκούμπο. Υποχρέωσή μου. Καμπαμαρού. Τι, άσο καλό. Είναι έτοιμο. Η διάμετρός του είναι κατά 40 εκατοστά πιο μεγάλη από εκείνο του γυμνασίου Ογιώκου. Επιπλέον, στο Ογιώκου χρησιμοποίησαν 14 καράτια, ενώ το δικό μας είναι 18 καρατιών. Το δικό μας αξίζει τουλάχιστον 40 εκατομμύρια γεν περισσότερα από το δικό τους. Μα εσείς οι ίδιοι το ξεκινήσατε. Εσείς το θελήσατε. 10 γεύματα του σταθμού. Δεν μπορώ να καταλάβω τα αισθήματα της κυρίας Οκούμπο για αυτό το αγόρι. Θα φωνάξω τα ονόματα. Αζάνο, Αράκι, Αουγκούτσι, Ιγκάνο. Καγεμαρού Ιγκάνο. Πώς. Είναι απόν. Τι είπε. Παρακαλώ, ησυχία. Μα δεν είναι τόσο δύσκολο το τεστ. Οι βασικές ερωτήσεις μόνο. Επανάληψη των μαθημάτων του γυμνασίου. Κυρία Οκούμπο είχε δίκιο. Προσπαθεί να τους κάνει ευτυχισμένους ακόμη και αν ντροπιάζεται. Τι καλό παιδί. Για πολύ καιρό αμφέβαλα γι' αυτόν. Τώρα τον καταλαβαίνω καλά. Το να αμφιβάλλει κανείς γι' αυτόν είναι σαν να αμφιβάλλει για εκείνη. Κι εγώ ήθελα να τον δοκιμάσω. Γιατί έκανα ένα τόσο μεγάλο κακό. Δεν είναι μόνο χαριτωμένη, αλλά έχει και καλοσύνη. Πραγματικά είναι τόσο όμορφη. Κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Μάι? Σταμάτα. Έχω κάποια στην καρδιά μου. Κι εγώ είμαι ολόκληρος. Ναι, τα άσπρα της μαλλιά. Ω, μη με κάνεις και το ομολογώ. Μα ο Καμπαμαρού είναι η σίγουρη ελπίδα μας. Γιατί θέλεις να τον σταματήσω? Του αρέσουν πάρα πολύ τα μακαρόνια, Δεσποινής Μάι. Αυτό μόνο βρήκα. Ε, όχι. Μου το απέδειξες, Καμπαμαρού. Μου έδειξες την αλήθεια, Καμπαμαρού. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω. Σκέφτηκα να δώσω ένα εορταστικό πάρτι προς τιμήν της για να ηρεμήσω τη μοναξιά της. Ας της κάνουμε αυτή την έκπληξη. Ας καλέσουμε και το Σιτζούνε και την Καόρου. Κυρία Οκούμπο, θα σας διώξω εγώ τη μοναξιά. Ό,τι και να κάνει αυτός είναι ωραίο για αυτή. Μόνο και μόνο επειδή ο Καμπαμαρού είναι ίδιος ο παππούς του Σάιτο, τον οποίο αυτή αγαπούσε πολύ παλιότερα. Ο Καμπαμαρού αρέσει σε όλους. Ελέγχει εύκολα τον κόσμο. Και η περίεργη ομιλία και συμπεριφορά του. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τον κόσμο του. Σκεφτείτε το καλά. Δεν το βλέπετε γιατί είναι πάντα κοντά σας. Σας επηρεάζει αυτός όπως θέλει. Εγώ είμαι σίγουρος πως αυτός είναι ο κρυφός ηγέτης. Θα ανακαλύψω ποιο είναι το μυστικό του Καμπαμαρού. Του Καμπαμαρού είναι τέρας. Δράκουλας. Συνομωτεί με άλλους για να ελέγξει το γυμνάσιό μας. Το ονομαστό γυμνάσιο Κυριώκου που θα καταντήσει. Και τι λες για τη βαθιά προσκόλλησή του στη μακαρονάδα? Ναι, την παράξενη αυτή ιδιοτροπία για τη μακαρονάδα που έχει ο Καμπαμαρού. Το μυστικό του Καμπαμαρού της πρέπει να είναι εκεί μέσα. Η μακαρονάδα είναι ένα σύνθημα για τη μυστική ομάδα στην οποία ηγείται ο Καμπαμαρού. Θα σας ακολουθήσω όπου και αν πάτε, κυρία Οκούμπο. Φαίνεται τόσο γενναία. Ένα λουλούδι στο πεδίο της μάχης. Σαν τη Ζάντα. Το πρόγραμμα χρειάζεται βελτίωση. Ακούγεται τρομερό. Δεν είναι παρά ένα συνηθισμένο πλαστικό μοντέλο. Και το σώμα του δεν είναι από ενισχυμένο πλαστικό. Είναι καλό στον προγραμματισμό, αλλά τα σχέδια μοιάζουν με του Τζουμαρού. Έχει πάρει από αυτόν. Πες ότι σου προσφέρουν αγώνα επίδειξης. Ο Σανσίρο είναι απλοϊκός τύπος. Θα δεχτεί. Ο Τζουμαρού τον αφήνει να επιτεθεί από σεβασμό για τη φήμη του σαν πρωταθλητής. Οι μπαταρίες του Τζουμαρού αδυνατίζουν όταν δεν παλεύει. Είναι σφραγισμένο. Λέτε ο Σανσίρο να παρατήσει στα αλήθεια το πλόο ρεστόρα. Ήρθαμε για έλεγχο άμυνας. Να δούμε δηλαδή αν ο καυτός ήλιος, η άβρα της θάλασσας και η άμμος βλάπτουν τα εσωτερικά μέρη των μαχητών πλόουρες. Είναι εντάξει. Προφανώς ούτε ο ήλιος ούτε η θαλασσινή άβρα μπαίνουν μέσα. Έχω ακούσει το όνομα. Είναι χειριστής της τάξης Χόμπι από τη Χαβάη. Όχι. Όρμηξες τον αντίπαλο πολύ σκληρά. Πρέπει να το βελτιώσουμε. Άκουσαν Σύρο. Εδώ βορεινή αρκούδα. Η καλύτερη στην περιοχή Χοκάιντο. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση πιλότων πυράβλων. Θα ρω πως μπορούμε να εμπιστευτούμε τα δεδομένα του. Πρέπει να τα αναλύσουμε το συντομότερο. Καλή ώρα για να ελέγξουμε την άμυνα του Τζουμαρού απέναντι στα εξωτερικά σοκ. Χρησιμοποίησαμε και την επάλυψη και το λάδι. Ο τοπικός πρωταθλητής είμαι εγώ, υπόψη. Μήπως με κοροϊδεύετε? Τα παιχνίδια επίδειξης είναι για τους δυνατούς, σωστά? Τι είναι αυτό? Εξήγησέ μου για να καταλάβω. Τι συμβαίνει? Βέβαια, δεν με νοιάζει πια. Ανοησίες! Φαίνεται να σχεδιάζει να συνθλίψει τον Τζουμαρού. Ετοιμάστε γρήγορα τον τρελό Χουρικέιν 2 για απόψε. Τέλος πάντων, θα το κάνετε. Θα παλέψω αύριο το μεσημέρι. Αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, ο Τζουμαρού θα καταστραφεί. Θέλω να καταστρέψω τον Τζουμαρού μόνος μου, πάση θυσία. Στα κομμάτια αυτός ο Τζαμής. Κακό αυτό, παρακοιμήθηκα. Παιδιά, ετοιμάστε το Μαντ Χουρικέιν 2. Θα επέμβω στον αγώνα. Το νου σας εσείς, εντάξει? Καταλάβατε? Ο κύβος ερήφθη. Γρήγορα, πιο γρήγορα.
Πιο γρήγορα είπα! Πού είναι το ρινγκ του Πλόρες? Στην πάντα! Μια στιγμή, μην το παίρνεις στραβά. Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτός που θα συνθλίψει τον Τζουμαρού θα είμαι εγώ! Θα τα πούμε, μικρέ! Εγώ είμαι άνθρωπος του Πλόρες. Μόνο στο ρινγκ ό,τι θέλεις. Για να σου πω κάτι. Αυτό που μετράει δεν είναι το υλικό, αλλά αυτό. Ηλίθιε, η καρδιά δίνει δύναμη στην πάλη. Κατάλαβες? Ακούστε όλοι σας, παιδιά! Φαίνεται ότι αυτό το παιδί έχει καλύτερο μαχητή Πλόρες από τον Ρόκι. Άκουσα πως τον Τζουμαρού τον έφτιαξε ο Σανσίρο Σουγκάτα. Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του. Μονομαχία μεταξύ Ρόκι και Τζουμαρού την άλλη Κυριακή. Στα κομμάτια ο καλύτερος της Ιαπωνίας. Δεν έχει αστεία. Είμαι κυριακάτικος πρωταθλητής. Δεν θα χάσω ποτέ από ένα κακομαθημένο πλουσιόπεδο. Δεν έχω λεφτά, αλλά έχω τόσο πάθος όσο και αυτός για το Πλόρες. Θα το αποδείξω. Ακόμα και οι σταγόνες της βροχής μπορούν να σπάσουν πέτρες. Μπορώ να νικήσω τον Τζουμαρού. Θα νικήσω. Θα νικήσω στα σίγουρα. Hey, παιδί, φοβάσαι να αγωνιστείς? Ο αγώνας είναι δικός μου. Έφυγα. Έφαγα τα νιάτα μου σε αυτή την τεχνική. Τα κατάφερα. Αυτή η κλωτσιά ποτέ δεν αποτυγχάνει. Ακόμα και οι σταγόνες της βροχής σπάνε πέτρες. Το αριστερό χέρι του Τζουμαρού συγκλήφθηκε σαν πέτρα. Ο Ρόκι τέλειωσε. Δεν είμαι πια κυριακάτικος πρωταθλητής. Ποιος είπε ότι παρετούμε? Τώρα που συνάντησα τέτοιο σκληρό αντίπαλο, θα εξασκηθώ πιο σκληρά για τη μέρα τη μεγάλη. Θα με παλέψεις πάλι σαν Σύρο? Να είστε έτοιμος για αυτόν τον αγώνα.